να δε εδώ στο μοναστήρι και ένα μικρό δίπλο που ονομάζεται Ιωάννης, μικρός μεν μπροστάγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, για την εποχή όμως μεγάλος στην πίστη, γιατί έχει κάτι λάβει από την πίστη των αλλιέων, των μικρών κατακόσμων, αποστόλων και των μεγάλων κατά Θεών. Εύχομαι στον Ιωάννη αυτό που η Εκκλησία μας ψάλλει για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρις την οικουμένην εφώτισε, που θα πει αδελφέ και αδελφοί, ότι από το στόμα σου Ιωάννη Χρυσόστομε έβγαινε πυρσός, όχι απλώς λαμπάδα, αλλά φλόγα μεγάλη που από τον ουρανό απλωνόταν σ' ολόκληρη την γη. Έτσι έβγαινε η χάρη των λόγων του, και από το δικό σου στόμα σήμερα Ιωάννη να βγει πυρσός και να καταφωτίσεις τους αδελφούς, και δια του ραδιοφώνου τους εγγύς και τους μακράν, κι αν είναι δυνατόν να αξιωθείς να φωτίσεις αδελφέ την οικουμένην ολόκληρη. Λάλη πήγαινε τον αδελφέ στον θρόνο, λάλη και οι αδελφοί σου ακούνε. Ξέρω, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαι πάλι κοντά σας σήμερα. Με τη βοήθεια του Θεού και με την ευλογία των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρω στην αγάπη σας λίγα λόγια επάνω στο σημερινό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα είναι η γνωστή σε όλους μας η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Η περικοπή αυτή αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 25-37. Γιατί όμως ο Χριστός, αδελφοί μου, είπε αυτή την παραβολή? Γιατί μάλλον ο Χριστός, όταν μιλούσε στο λαό, μιλούσε με παραβολές? Η αιτία που ο Χριστός μιλούσε με παραβολές στο λαό, υπήρχαν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος που μιλούσε με παραβολές ήταν για να μην γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών όλοι αυτοί που πήγαιναν με σκοπό να τον περάξουν, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη συνεώση. Και η δεύτερη αιτία που μιλούσε με παραβολές ο Χριστός, μιλούσε διότι διδόταν αφορμή. Όπως, επί παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος άνθρωπος από τα πλήθη του λαού είπε: «Διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία με τιμού», και ο Χριστός είπε την παραβολή του άφρονος πλουσίου που θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, και όπως κάποιος άλλος άνθρωπος είπε στον Χριστό: «Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη Βασιλεία του Θεού», και ο Χριστός είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου που θα ακούσουμε 11 Δεκεμβρίου, έτσι και εδώ εδόθηκε αφορμή. Και ποια ήταν αφορμή που εδόθηκε εδώ? Κάποιος νομικός, ένας νομοδιδάσκαλος, για να καταλάβουμε καλύτερα, ένας θεολόγος της Παλιάς Διαθήκης, ρώτησε τον Χριστό με σκοπό
να τον πειράξει και του λέγει «Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή». Αλλά ας δούμε, αδελφοί μου, με τη σειρά πώς μας διδάσκει ο Ευαγγελιστής. «Και ειδού νομικός της ανέστη εκπειράζω αυτόν και λέγω. Διδάσκαλε, τι πίσω είναι ζωή αιώνιο κληρονομήσω». Ενώ ο Χριστός μιλούσε στους μαθητάς του και στα πλήθη του λαού, κάποιος νομοδιδάσκαλος σηκώθηκε πάνω και του έκανε αυτή την ερώτηση. «Τι πρέπει να κάνω για να έχω ζωή αιώνιο?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις?» Ο Χριστός όμως τον παραπέμπει στην Αγία Γραφή και του λέει, «Εσύ είσαι ένας νομοδιδάσκαλος, ασχολούσε με την Αγία Γραφή, αυτή είναι η δουλειά σου. Για πες μου, τι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, τι διαβάζεις τον νόμο, τι σε διδάσκει ο νόμος?» Ο δε αποκριθής είπε, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Και ο νομοδιδάσκαλος λέγει στον Χριστό αυτά που πράγματι διδάσκει η Αγία Γραφή. Να αγαπήσεις εσωτερικά και εξωτερικά τον Θεό και των πλησίων σαν τον εαυτόν σου. Σε αυτές τις δύο εντολές, αγαπητοί αδελφοί, συμπληρώνεται ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ο Ευαγγελιστής Μανθαίος, στο 22ο κεφάλαιο, αφού ο Χριστός αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, εκείνους που δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε λέγει ο Ευαγγελιστής ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συνήχθησαν επί το αυτό και επιρώτησαν εις εξ αυτών νομοδιδάσκαλος και λέγον, «Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη είναι το νόμο?» Το ρώτησε, λέγει, με σκοπό να το περάξει, αν ο Χριστός ήξερε ποια ήταν η μεγάλη και πρώτη εντολή. Ο δε Ιησούς έφε αυτό, «Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη την διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δευτέρα ομοί αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και η προφήτε κρέμαται». Σε αυτές τις δύο μεγάλες εντολές, ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλιά και Κοινή Διαθήκη, στηρίζονται αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Και όταν ο Χριστός άκουσε ότι είπε αυτή τη σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής ο νομικός του σημερινού Ευαγγελίου, λέγει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, «Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει». Πολύ ωραία μίλησες, του είπε ο Χριστός, «Κάνε αυτό που σε διδάσκει η Αγία Γραφή και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή». Ο δε θέλων δικαιούνι αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, «Και τις εστίν πλησίον?» Ο νομοδιδάσκαλος όμως ήθελε να δικαιώσει τον εαυτόν του ότι έκανε αυτή την ερώτηση στον Χριστό και τώρα κάνει ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πλησίον και το λέει, «Ναι, να αγαπήσω το πλησίον, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή ποιος είναι ο πλησίον?» Υπολαβών δε ο Ιησούς είπε, «Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιερεχώ και ληστές πυριέπησε ή και εκδίσανται σε αυτόν και πληγάς επιθέντες απίστων αφέντες οι μηθανοί την γάμα». Και αφού πήρε αυτή την αφορμή ο Χριστός από αυτόν τον νομοδιδάσκαλο, τότε είπε, αγαπητοί αδελφοί, την παραβολή που ακούσαμε σήμερα, την παραβολή του καλού Σαμαρή. Κάποιος άνθρωπος του λέγει, κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιερικό
και εκεί στον δρόμο, στην ερημιά, έπεσε, λέγει, σε μια συνωμοσία ληστών, οι οποίοι, αφού το πήραν όλα τα κρίματα, τα υπάρχοντα, του πήραν και τα ρούχα, τον χτύπησαν γερά και τον άφησαν μεσοπεθαμένο στον δρόμο και έφυγαν. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύτης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήθη. Κατά σύμπτωση, λέει ο Χριστός στον νομοδιδάσκαλο, πέρασε ένας ιερεύτης του Μωσαϊκού νόμου. Και όταν τον είδε τον άνθρωπο στον δρόμο μεσοπεθαμένο, πέρασε από ένα άλλο δρόμο για να μην τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά τον τόπο, ερθόν και εδώ αντιπαρήθη. Το ίδιο, λέει ο Χριστός, έκανε και ένας Λεβίτης, ένας νεοκόρος, άνθρωπος της Εκκλησίας κι αυτός. Όταν είδε τον άνθρωπο στον δρόμο, για να μην τον βοηθήσει, πέρασε από έναν άλλο δρόμο και έφυγε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήρθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαγνίστη και προς εδών κατέδεσε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλλειων και ίνων, επιβιβάσαζε αυτόν επί τον ίδιο κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις παντοχείο και επιμιλήθη αυτού. Και επί την αύριο εξεθών εκαβαλών δύο δινάρια έδωκε το παντοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθηκε αυτού και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθαι με αποδόσεις. Πέρασε, λέει ο Χριστός, και ένας τρίτος διαβάτης. Αυτός δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν ειδωλολάτρης, εθνικός, Σαμαρίτης. Και όταν πέρασε από τον δρόμο και είδε τον μεσοπεθαμένο άνθρωπο, σπλαγνίστηκε, τον λυπήθηκε, ταράχθηκε η καρδιά του και είπε, αν θα ήμουν εγώ στη θέση του ανθρώπου τούτου, έπρεπε να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι? Όχι, έτσι κι εγώ να μην εγκαταλείψω τον συνάνθρωπό μου. Και αφού άπλωσε τα χέρια του, τον έλεφε με λίγο λάδι και κρασί που είχε για την οδηπορία του τις πληγές, για να σταματήσει το αίμα, έδεσε τις πληγές, τον έβαλε πάνω στο ζώο του, τον έφερε στο παντοχείο, στο χάνι ή στο ξενοδοχείο. Τον έφερε εκεί και όλη την φροντίδα την πήρε ο καλός Σαμαρίτης. Και την επομένη ημέρα, ενώ επρόκειτο να πάει για την οδηπορία του, έβγαλε δύο δενάρια, τα έδωσε στον ιδιοκτήτη του παντοχείου και του είπε, πάρε αυτά τα χρήματα και φρόντισε να θεραπευτεί καλά ο άνθρωπος. Και αν θα χρειαστούν και άλλα χρήματα, εγώ θα σου τα πληρώσω όταν θα έρθω. Να μην πεις ποιος θα μου πληρώσει τον κόπο, διότι εγώ αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον άνθρωπο είμαι και σαν πατέρας και σαν αδερφός και σαν φίλος. Εγώ λοιπόν θα σου εκπληρώσω τον κόπο σου. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπισόντος εις του νηστάς? Και αφού ο Χριστός είπε, αδελφοί μου, αυτήν την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, τώρα ρωτάει τον νομοδιδάσκαλο, τον θεολόγο της Παλιάς Διαθήκης και του λέγει, ποιος από αυτούς τους τρεις διαβάτας που πέρασαν, ο ιερεύς, ο Λεβίτης ή ο Σαμαρίτης, ποιος από τους τρεις αγάπησε και βοήθησε των πλησίων σαν τον εαυτόν του? Ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος με ταυτού. Και ο νομοδιδάσκαλος λέγει στο Χριστό ότι αυτός που βοήθησε τον άνθρωπο, αυτός που έκανε την καλή πράξη. Είπε ον αυτό ο Ιησούς, πορεύω και εσύ ποιοι ομοίως. Τότε ο Χριστός του είπε, αν θέλεις να κερδίσεις την αιώνια ζωή, να πας στο παράδεισο, κάνε τον έλλη αυτό που έκανε και ο καλός Σαμαρίτης και θα σωθήσει. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, με απλά λόγια μας διδάσκει το σημερινό Ευαγγέλιο. Θέλω όμως να δούμε τούτο, ότι η αγάπη του καλού Σαμαρίτη δεν ήταν σε λόγια, με λόγια,
δεν σταμάτησε μόνο στα λόγια, αλλά σε έργα. Ήταν έμπρακτη η αγάπη του καλού Σαμαρίτη. Είδατε, άπλωσε τα χέρια, έπνε τις πληγές με λίγο λάδι και κρασί, έδεσε τις πληγές, τον έβαλε πάνω στο ζώο του, τον έφερε στον παντοχείο και όλη τη φροντίδα την πήρε αυτός. Έτσι λοιπόν είναι έμπρακτη η αγάπη του καλού Σαμαρίτη. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, δεύτερο κεφάλαιο, γράφει τα εξής. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχει, έργα δε μη έχει, μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Τι το όφελος, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, εάν κάποιος άνθρωπος λέγει ότι έχει πίστη, έργα όμως δεν έχει, μήπως η πίστη μπορεί να τον σώσει. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουση και λυπόμνη όση της εφημέρου τροφής, είπε δε της αυτής εξημών, υπάγετε νηρή, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα πετίδια του σώματος, τι το όφελος, ούτω και επίστης, εάν μη έργα έχει νεκρά εστίν καθεαυτήν. Εάν λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, κάποιος αδελφός ή αδελφή, και αδελφό και αδελφή δεν ονομάζει τους σαρκικούς μας αδελφούς, αλλά όλους τους ανθρώπους. Αν κάποιος αδελφός ή αδελφή είναι φτωχός, δεν έχει ρούχα, δεν έχει σκεπάσματα, δεν έχει να φάει να πιει, και κάποιος άλλος πιστός χριστιανός του λέγει, πήγαινε στο καλό, θα σε βοηθήσει ο Θεός, να έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει, με χίλια καλά λόγια του λέγει, λέει. Εάν όμως δεν απλώνει το χέρι, να βάλει το χέρι στην τσέπη του να τον βοηθήσει, τι προσέφερε αυτός ο άνθρωπος, τίποτε. Έτσι λοιπόν και η πίστη, χωρίς τα έργα είναι νεκρά, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Δια τούτο η αγάπη του καλού Σαμαρίτη δεν σταμάτησε σε λόγια, αλλά σε έργα τον βοήθησε τον άνθρωπο. Ακόμα, η αγάπη του καλού Σαμαρίτη είναι ανωδιαιτελής, χωρίς συμφέρον. Εάν σήμερα οι άνθρωποι, αδελφοί μου, κάνουν ένα καλό, περιμένω να τους κάνεις άλλο. Εάν εγώ δώσω 10 σε εσάς, εσείς πρέπει να μου δώσετε 20. Έτσι περιμένουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, δίνω 10, παίρνω 20. Περιμένω άλλο, καλύτερο να μου δώσετε. Δηλαδή με συμφέρει. Ο καλός Σαμαρίτης όμως δεν είχε κανένα συμφέρον. Και δεν είχε συμφέρον διότι δεν τον ήξερε τον άνθρωπο. Αλλά ήταν και ειδωλολάτρης, ήταν Σαμαρίτης, άλλο, από άλλο έθνος, από άλλο κράτος. Τον βοήθησε όμως τον άνθρωπο. Είδατε στον διάλογο με τη Σαμαρίτιδα τι λέει εκεί, όταν ο Χριστός τη ζήτησε να της δώσει λίγο νερό. Τι είπε η Σαμαρίτιδα, ως σύ ουδαίωσον πάρε μου πίνε της, ους γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόντε οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος καταδέχεσαι να σου δώσω εγώ νερό να πεις, που είμαι γυναίκα Σαμαρίτιδα, που οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους δεν επικοινωνούν, έχουν έκτρα αναμεταξύ τους. Είχαν και έκτρα λοιπόν, αλλά ο Σαμαρίτης βοήθησε ένας Ιουδαίος. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αγαπητοί αδελφοί, μοιάζει με τα εξής παραδείγματα. Είναι απέραντη, μεγάλη απέραντη και η αγάπη του καλού Σαμαρίτη. Όπως το δάσος δέχεται όλα τα ζώα και καλά και ήμερα, και άγρια όλα τα ζώα τα δέχεται το δάσος, έτσι μοιάζει απέραντη η αγάπη του καλού Σαμαρίτη. Ακόμα, μοιάζει η αγάπη του καλού Σαμαρίτη σαν τη θάλασσα που δέχεται μέσα της, στην κοιλιά της, όλα τα ψάρια. Όλα τα ψάρια, διάφορα ψάρια, χιλιάδες ψάρια τα δέχεται η θάλασσα. Ακόμα, η αγάπη
του καλού Σαμαρίτη μοιάζει σαν την κλώσσα που κρατάει κάπως από τα φτερά της όλα τα πουλιά, άσπρα, μαύρα, κόκκινα παρδαλά, όλα τα κρατάει κάτω από τα φτερά της. Και τέλος, η αγάπη του καλού Σαμαρίτη μοιάζει σαν την εκκλησία που τεντώνει τα φτερά της και απλώνει κάτω από τα φτερά της όλα τα παιδιά, όλους τους ανθρώπους, όλα τα έθνη της γης, τα αγαπάει αρκεί να μετανοήσουν. Δια τούτο, αγαπητοί αδελφοί, τελειώνοντας, αν θέλουν να κερδίσουν την αιώνια ζωή και να πάνε στην επουράνια βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να χαιρόμαστε αιωνίου με τον Τραγικό Θεό, με τους Αγίους Αποστόλους, με τους Προφήτες και όλους τους Αγίους, αν θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, ας ακούσουμε αυτόν τον λόγο που είπε ο Χριστός στον καλό, στον νομοδιδάσκαλο, στον θεολόγο της εποχής του. Πήγαινε και εσύ κάνει αυτό που έκανε ο καλός Σαμαρίτης και τα σωτής. Πορεύω και εσύ πει ομοίως. Αμήν. Ευχαριστούμε τον αδελφό για όσα μας είπε, αλλά αδελφοί μου, η ευχαριστία για να είναι αληθινή και να μην είναι λόγια, όπως προς το τέλος του κηρύγματος πολύ σωστά μας είπε, γιατί η αγαπολογία, η ευχαριστιολογία είναι εύκολη, η έμπρακτη αγάπη είναι δύσκολη. Και όμως παρακαλούμεθα εμείς να δείξουμε έμπρακτη ευχαριστία στον Θεό και στο δούλο του το Γιάννη. Και ποια θα είναι η έμπρακτη ευχαριστία μας? Είπα και άλλη φορά, να τον ζηλέψουμε λίγο. Καλή ζήλια. Υπάρχει και η καλή ζήλια. Ποια είναι η καλή ζήλια? Να θέλεις, ας πούμε, να κάνεις το καλό όπως το κάνει και ένας άλλος. Επί του προκειμένου, να θέλεις να διαβάζεις την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο όπως το διάβασε και το έμαθε απ' έξω ο Γιάννης. Παρακαλεί λοιπόν ο Γιάννης και όχι εγώ. Παρακαλεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όχι εμείς. Παρακαλεί ο Θεός ο ίδιος δια του στόματος του Αγίου Ιωάννου και του Ιωάννου. Μην πείτε του δικού μου στόματος, αδελφοί. Παρακαλεί, αν είναι δυνατόν, και από σήμερα μια προσπάθεια πάλι, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε το Ψαλτήρι, αν είναι δυνατόν, να το μαθαίνουμε απ' έξω. Αδελφοί μου, γλυκαθείτε στις ώρες, στις ημέρες σας, να μελετάτε το Ευαγγέλιο. Θα συμβεί κάτι άλλο μέσα σας. Δεν δοκιμάσαμε, δεν γλυκαθήκαμε. Είναι σαν να μας λένε να φάμε μέλι και να λέμε δεν μας αρέσει, χωρίς να το δοκιμάσουμε ποτέ. Δοκιμάστε και θα δείτε τι συμβαίνει στον άνθρωπο που αρχίζει να μελετάει τα λόγια του Θεού. Γλυκαίνεται η ψυχή του, θεραπεύεται το στομάχι του, αλλάζει η διάθεσή του, γιατί πλησιάζει τον Θεό. Γιάννη, παρακάλεσε και εσύ τον Θεό να μας βοηθήσει να αρχίσουμε αυτό το καλό, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Του Κυρίου δεηθώμε.